Πάμε, παρακαλούμε πολύ, να δούμε τι δήλωσε στους πρωινούς τύπους η Ρούλα Πισπυρίγκου για την υπόθεση και ερχόμαστε στη συζήτησή μας. Ελάτε σας παρακαλώ. Θα κάνω τα πάντα για να δουν τη μάνα είχαν τα παιδιά και θα φέρω ό,τι τεχνική υπάρχει για να αποδείξω την αλήθεια. Και όχι σε μερικούς που κάνουν κορκοδίλια δάκρυα για να φανούν άγιοι. Τι λέει η Ρούλα? Λέει ουσιαστικά ότι ο Μάνος χύνει κροκοδίλια δάκρυα. Θέλει να φανεί άγιος, λέει. Αυτός ο υπαινιγμός, το ότι είναι κροκοδίλια τα δάκρυα, το πρώτο. Και το δεύτερο, αν θέλει να φανεί άγιος, ουσιαστικά το τοποθετεί σαν να είναι μια προσπάθεια απόσυσης ευθυνών. Γιατί λοιπόν τον μέμφεται? Πού θεωρεί ότι έχει ευθύνη ο Μάνος, ο Δασκαλάκης? Θεωρεί δηλαδή η κατηγορουμένη ότι έχει κάποιος άλλος ευθύνη? Η ίδια λέει, εγώ δεν το έκανα το έγκλημα, εφόσον η αστυνομία λέει ότι είναι έγκλημα. Τι υπονοεί εν προκειμένου η κατηγορουμένη? Πάμε να δούμε ξανά τη δήλωση της Ρούλας Πισπυρίγκου και θα επανέλθουμε ξανά για να δούμε τι λέει αυτή η γυναίκα. Πάμε. Θα κάνω τα πάντα για να δουν τη μάνα είχαν τα παιδιά και θα φέρω ό,τι τεχνική υπάρχει για να αποδείξω την αλήθεια. Και όχι σε μερικούς που κάνουν κορκοδίλια δάκρυα για να φανούν άγιοι. Για να φανούν άγιοι. Και τώρα, για να μπούμε στη συζήτησή μας, πάμε να δούμε τι δήλωσε η αδελφή της, η Δήμητρα Πισπυρίγκου, για αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Ουσιαστικά τι δηλώνει? Υπάρχουν δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι που ερωτάται αν πιστεύει ότι η Ρούλα έδωσε τη συγκεκριμένη ουσία στο παιδί. Και εκεί, όπως θα δείτε, απαντάει στον Νίκο Τσιλιμπουνιδάκη, που έχει κάνει και αυτή την αποκλειστικότητα, ότι τη ρώτησα, για να με λέει δίκαιη, τη ρώτησα. Και μου είπε δεν το έχω κάνει. Και το δεύτερο, τη ρωτάει ο Νίκος σε έναν υπαινιγμό. Δηλαδή τι εννοείς, ότι έδερνε ο Μάνος τη Ρούλα? Και τι το απαντάει? Ναι. Πάμε να δούμε τι είπε η Δήμητρα Πισπυρίγκου στους πρωινούς τύπους. Δεν πιστεύω ότι το έχει κάνει και ο Μάνος. Μέσα μου δεν το πιστεύω. Αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρη για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένας χαρακτήρας ολοπρόσαλος. Μήνυμα του Μάνου. Έχω μετανιώσει ειλικρινά για το χτεσινό. Και ήταν πάνω στα νεύρα μου και όλα αυτά και το απαντάω εγώ. Άμα έχεις νεύρα να βαράγεις το κεφάλι σου στον τοίχο, να την μπλακώνεις στο ξύλο. Συγγνώμη, χτύπαγε τη Ρούλα? Ναι. Εγώ κάνω μια έρευνα για κάποια άλλα πράγματα σχετικά με το παιδί. Όπως για την ουσία και όλα αυτά, πώς βρέθηκε και τι μπορεί να έχει γίνει. Αποκλείς ότι τα έχει βάλει η Ρούλα, την κεταμίνη μέσα στο σώμα? Για να είμαι και ξεκάθαρη απέναντί σου, τη ρώτησα. Της λέω, εάν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα, μη με εκθέσεις, μη με καταστρέψεις και εμένα. Πες το μου να σταματήσω να ψάχνω. Και μου είπε ψάχνε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αποκλείεται δηλαδή να λέει ψέματα και σε σένα? Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω τη Ρούλα. Δεν την έμαθα χτες τη Ρούλα. Όταν κοιτάς έναν άνθρωπο που τον ζεις 25 χρόνια κάθε μέρα μέσα στα μάτια και έναν άνθρωπο που είναι δυναμικός και τον βλέπεις και είναι σαν κουτάβι και σου λέει βοήθησέ με, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν τον αμφισβητείς. Πιστεύεις εσύ ότι έχει κάποια εμπλοκή στο θάνατο των παιδιών ο Μάνος? Αλήθεια τώρα. Όχι. Όχι. Ο Μάνος πιστεύει το ίδιο για τη Ρούλα? Έτσι μας έλεγε μέχρι χτες το βράδυ. Προσέξτε, έτσι μας έλεγε μέχρι χθες το βράδυ. Αν πιστεύει το ίδιο για τη Ρούλα. Για να δούμε τι θα πιστεύει σήμερα και αύριο. Αλλά είναι και η συνέντευξη που έδωσε στον ΠΑΜ, όπου και εκεί αφήνει. Αφήνει υπονοούμενο ξεκάθαρο. Εκεί ο Μάνος, και να δούμε την κάρτα, τη δούμε την κάρτα στη συνέχεια, υπάρχει ένα σημείο που λέει ότι δεν ξέρω πώς θα δικαιολογήσει όλα αυτά που ακούγονται. Είναι σαν να λέει ότι εγώ βρίσκομαι με ξεκάθαρη θέση μου πλέον. Έχω πάει απέναντι. Εδώ βέβαια η αδερφή καταγγέλει μεν ότι ουσιαστικά λέει δεν είναι άγιος, αιτιολογία αυτό που λέει και η προηγουμένη Ρούλα, αλλά λέει ότι την έδερνε την Ρούλα. Περιγράφει δηλαδή έναν άνθρωπο παραβατικό γενικότερα. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο και θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Γλύκα. Ελάτε κύριε Γλύκα, εδώ έχουμε μια πρωτοφανή υπόθεση για τα ελληνικά δικαστικά δεδομένα και έχουμε μια υπόθεση όπου εάν τελικά αποδειχθεί ότι έχουν τα τρία παιδιά σκοτωθεί από τη μάνα τους, είναι τρελό αυτό το πράγμα. Ναι. Και αν είναι μόνο η μάνα τους. Πραγματικά είναι μια τεράστια ανακριτική διαδικασία που ξεκινάει από αύριο. Να πω ότι δεν είναι απαιτητή η ομολογία οποιοδήποτε κατηγορουμένου και στην παρούσα φάση κατηγορούμενη είναι μία. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία φέρονται να υπάρχουν στη δικογραφία. Τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν με καταθέσεις μαρτύρων, με έγγραφα,
με ιατρικά ντοκουμέντα, ιατροδικαστικές εκθέσεις, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα το τι φέρεται να έχει γίνει. Κύριε Γλυκά. Πάντοτε είναι εξαιρετικά σημαντικό, θα μου επιτρέψετε. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρχουν υπερασπιστικοί ισχυρισμοί. Είναι δεδομένο ότι ζούμε στην Ελλάδα του νομικού πολιτισμού. Είναι μακρά διαδικασία που θα κρατήσει. Και φυσικά η ανάκριση είναι εκείνη η οποία θα φωτίσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Να ρωτήσω κάτι. Ακούγεται, έχει αρχίσει να διαρρέει ότι θα ζητήσει, λέει, να περάσει από ανιχνευτή ψεύδους. Νομικά γίνεται, πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, ακόμα και αν γίνει, έχει δεσμευτική αξία για την ανακριτική διαδικασία? Δηλαδή, περνάω τον ανιχνευτή ψεύδους, άρα λέω αλήθεια, άρα δεν είμαι ένοχος? Παλιά οι Κινέζοι είχαν το ρύζι. Το ρύζι είναι μια άλλη μέθοδος, παλαιότερη. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κανείς δεν μπορεί να επιβάλλει σε κανέναν τον ανιχνευτή ψεύδους. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι. Δηλαδή, αντιβαίνει στην συνταγματικώς καθιερωμένη αρχή της προστασίας προσωπικότητας, της συνταγματικώς κατοχυρωμένη, και αντιβαίνει και οποιαδήποτε τέτοια επιβολή και στα δικαιώματα του ανθρώπου που είναι με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Σωστά. Η ίδια λέει διαρρέει και πέρα, η ίδια λέει θέλω να το κάνω. Από εκεί πέρα έχει δικαίωμα ως υπερασπιστικό ισχυρισμό να το ζητήσει. Η ανακριτική αρχή, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα, είναι εκείνη η οποία θα αποφασίσει αν θα κάνει κάτι τέτοιο. Προφανώς, εάν διαταχθεί και αν γίνει, το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας δεν θα είναι δεσμευτικό. Είπατε όμως ότι δεν απαραίτητη ομολογία της. Τι θα σημαίνει η ομολογία της για την εξέλιξη της υπόθεσης και τι η μη ομολογία της? Πώς θα κινηθούμε δηλαδή στο εξής, στα δύο ενδεχόμενα αυτά? Ομολογία σημαίνει καθαρά ότι αποδέχεται την ευθύνη. Προφανώς, αν αποδεχτεί την ευθύνη, ίσως να πει και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Να πει και άλλα πράγματα για πιθανούς συμμετόχους που δεν το ξέρουμε τώρα. Ομολογία ενός, μιας ανθρωποκτονίας. Δύο, τριών, τεσσάρων. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Από εκεί πέρα, η ομολογία θα φωτίσει πολύ περισσότερα και ίσως να δημιουργήσει και νέα δεδομένα, mm-hmm, όσον αφορά τις συμμετοχές. Η μη ομολογία δεν σημαίνει, επειδή δεν έχουμε κάποιο βιντεοληπτικό υλικό που να δείχνει ότι να βάζει την κεταμίνη στο παιδί. Είναι κάτι ξεκάθαρο αυτό. Να. Μπορεί και να μην καταδικαστεί, δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι όποιος δεν ομολογεί δεν καταδικάζεται. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχουν όμως πάρα πολλά στοιχεία, φέρονται πάντα με σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, τα οποία αυτά τα στοιχεία μπορούν να οδηγήσουν με συνδυασμό ενδείξεων στην ενοχή. Θα επανέλθουμε η ζήτησή μας και θα ζητήσουμε και να του κ. Καλιακμάνη. Πάμε αμέσως στον Ιπάτιο, στον Ιπάτιο Πατμάνογλου. Ιπάτιε, είπε και ο Παναγιώτης στην αρχή, και δικαιούσε να ομιλείς και πρέπει να μιλήσεις. Ακούμε την τοποθέτησή σου. Καλημέρα σας, βασικά. Καλή σαρακοστή υγεία σε όλους. Να σε καλά, Ιπάτιε. Σας ακούω ολοκάθαρα, δεν σας βλέπω μόνο, να ξέρετε. Ωραία. Λοιπόν, δεν χάνεις τίποτα που δεν μας βλέπεις, να ξέρεις. Να το πάρουμε το πράγμα λίγο, όχι με την ανθρώπινη λογική, γιατί με η ανθρώπινη λογική όλο αυτό το πράγμα, το φρικτό έγκλημα, δεν μπορείς να το κατανοήσεις. Αν το πάρουμε λίγο θρησκευτικά, λίγο πνευματικά, προσωπικά εγώ σαν Ιπάτιος, δηλαδή, τι εξηγήσεις δίνω στον εαυτό μου, τι απαντήσεις μάλλον? Ότι ο άνθρωπος αυτός που έχει κάνει αυτό το έγκλημα δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Ξεκινάμε από εκεί. Έχει φύγει ο Θεός από μέσα του. Είναι μέσα του, είναι υπό την επίρρεια του πονηρού αυτός ο άνθρωπος. Όσο και αν θέλουμε να μην το πιστέψουμε, να μας φαίνεται απίστευτο, ένας άνθρωπος που πάει και κάνει τέτοιο φρικτό έγκλημα να σκοτώσει το ίδιο του το αίμα, το ίδιο του το παιδί, μόνο Θεό δεν έχει μέσα του. Έχει πονηρό. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πάντα μιλώντας θρησκευτικά. Δεν μπορώ να κρίνω κανέναν. Ο μόνος που κρίνει αυτόν τον άνθρωπο που θα τον κρίνει είναι μόνο ο Θεός. Εγώ εύχομαι καλό παράδεισο στα αγγελούδια, που είναι σίγουρο ότι θα τον έχουν τον παράδεισο. Και όσο και να σας ακούγεται περίεργο, μια προσευχή κάνω για αυτή τη μάνα να μετανοήσει και να αναπαυθεί και αυτήν η ψυχή. Δεν ξέρω, δηλαδή, στην αρχή έλεγα κι εγώ, όταν το έμαθα, αν την είχα μπροστά μου, δεν ξέρω τι θα έκανα. Έλεγα μπορεί και να τη σκότωνα, και έπιασα τον εαυτό μου να μπαίνω κι εγώ μέσα σε αυτό το βούρκο της λάσπης, δηλαδή της αμαρτίας. Είναι μέρες... Επειδή η οργή, φαντάζομαι, όπως και όλου του κόσμου, και το καταλαβαίνει κανείς ακούγοντάς τα όλα αυτά, υπάρχει ένα ανθρώπινο συνέστημα που είναι η οργή. Όταν ακούς ότι δολοφονήθηκε ένα παιδάκι, η εύλογη, η λογική αντίδραση είναι να αισθάνεσαι έτσι. Από την άλλη πλευρά,
Λες όμως ότι εσύ που έχεις βιώσει αυτή την τραγική απώλεια δεν μπορεί να χωρέσει ο νους σου ουσιαστικά πώς μπορεί ένας, ο ίδιος ο άνθρωπος, ο γονέας να αφαιρέσει τη ζωή του παιδιού. Ξέρετε πώς το βλέπω εγώ. Ξέρετε πώς το βλέπω εγώ. Ναι. Πώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει ναρκωτικά και έχει το ακαταλόγιστο, δεν ξέρει τι του γίνεται. Είναι, δεν έχει συνέστηση το τι έχει κάνει. Όταν ο άνθρωπος κυριεύεται από τον πονηρό, αυτό γίνεται, παιδιά. Αυτό γίνεται. Εμένα η απάντησή μου είναι αυτή. Δεν βλέπω τον άνθρωπο. Βλέπω έναν πονηρό που έχει μπει μέσα του και κάνει αυτές τις πράξεις αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό εγώ είναι. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Να ακούγεται παραμυθένιο και απίστευτο και κάποιοι ακούν αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή και γελάνε, δεν τα πιστεύουν. Εγώ παλιά, ξέρετε τι έλεγα στο πνευματικό μου. Λέω, Πάτερ, πιστεύω, αλλά έχω και εγώ τις αμφιβελίες μου αν υπάρχει Θεός ή όχι. Λέω να μου δείξει ένα θαύμα για να έρθω πιο κοντά στην πίστη μου. Όταν έχει βιώσει. Θέλω να σας πω αυτό. Δεν χρειάζεται να δω θαύμα από το Θεό. Βλέπω τα έργα που κάνει ο πονηρός και έρχομαι ακόμη πιο κοντά στην πίστη μου. Όταν έχεις βιώσει αυτά που έχει βιώσει ο Ιπάτιος, είναι λογικό κάποιες στιγμές να χάνεις την πίστη σου, αμέσως μετά να την βρίσκεις ξανά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Και είναι πάρα πολύ λογικό αυτό και το βρίσκουμε και φυσιολογικό. Ότι εγώ θεωρώ και φυσιολογικό αυτό που λέει ο Νίκος, ότι μπορεί να κλονίστηκες κάποια στιγμή εσύ, Ιπάτιο. Δεν το συζητώ, παιδιά. Είχα πολλά ανοικοκατεβάσματα. Δηλαδή, σας εξομολογούμε ότι ήθελα να κάνω κακό και στον ίδιο με τον εαυτό, έτσι. Εγώ βοηθήθηκα πάρα πολύ από τις προσευχές του κόσμου, από τον πνευματικό μου. Και επειδή ήμουνα και λίγο κοντά στην πίστη, δηλαδή βοηθήθηκα και λίγο και από το Θεό εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, αυτό πάντως, το πράγμα. Τον πατέρα, πώς τον βλέπεις, Ιπάτιε, για περιέγραψε την εικόνα που έχεις. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν μπορώ να κρίνω. Είναι πολύ μπερδεμένη υπόθεση όλη αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, δεν μπορώ να εκφέρω λόγο, άστε. Γιατί δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κρίνω ανθρώπους, αλλά όλη η κατάσταση είναι πολύ περίεργη. Ιπάτιε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτές τις σκέψεις. Θέλω να σας διαβάσω μισό λεπτάκι ένα κειμενάκι που είναι πολύ μικρό. Έλα. Είναι του πατέρα Νεκτάριου. Λοιπόν, είναι Μητροπολίτης στο Χονγκ Κονγκ. Λέει, όλοι μέσα μας, στην καρδιά μας, κρύβουμε τα δικά μας τέρατα. Αρκεί για ένα δευτερόλεπτο να σηκώσει ο Θεός τη χάρη του και να γίνουμε κι εμείς τέρατα και δαίμονες. Μην ξεχνάτε πως ο Δαβίδ ήταν προφήτης και όμως και εμίχευσε και δολοφόνησε. Σκύψτε μέσα στην καρδιά σας και πείτε ένα Κύριε Λέησον για το δολοφόνο και ένα ακόμη για τη δική σας ψυχή. Όποιος νομίζει ότι στέκεται, ας προσέξει μην πέσει. Την καλημέρα μου, καλή σαρακοτή. Καλημέρα, Ιπάτιε. Ευχαριστούμε. Να σε καλά, εδώ αυτή η εκπομπή είναι ανοιχτή πάντα για σένα, έτσι. Για τον λόγο σου να ξέρεις. Να σε καλά. Να σε καλά. Ιπάτιε, ευχαριστούμε εμείς. Ο Ιπάτιος ο Πατμάνογλου ήταν. Δεν τώρα είναι λαϊκισμός, εγώ θα το ξαναπώ γιατί το είπαμε και το πρωί. Είναι η κοινωνική αντιδιαστολή, έτσι. Κύριε Καλιακμάνη, απέναντι σε αυτό που ουσιαστικά λέμε, ο ένας χάνει τη γη κατά τα πόδια του, γιατί χάνει το αίμα του, χάνει το παιδάκι του. Και κάποιοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Και δεν ασχολούνται. Σου λέει εντάξει, και βλέπεις ότι δεν αναφέρονται στο γεγονός, δηλαδή στο θάνατο των παιδιών. Αναφέρονται σε άλλα πράγματα. Κατηγορούν από εδώ και από εκεί. Καταρχήν υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Θα συμφωνήσω εδώ με τον Πρόεδρο και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κοιτάξτε, αν θέλετε τη γνώμη μου, στην περίπτωση του εγκλήματος αυτού του εγκλήματος του τρίτου παιδιού, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεδομένο ότι το τρίτο παιδί είναι εγκληματική πράξη. Να. Θα δούμε αν είναι και τα δύο προηγούμενα. Όταν υπάρχουν παιδιά, λοιπόν, όταν χάνονται παιδιά, είναι δύσκολο καταρχήν κάποιος να ομολογήσει. Αυτό το είδαμε και στην Αντραβίδα. Ο δολοφόνος στην Αντραβίδα ομολόγησε το θάνατο των δύο γονιών, ποτέ όμως δεν ομολόγησε το θάνατο των παιδιών. Θα μου πείτε, έκανε μια έμεση ομολογία. Δεν θέλω να θυμάμαι. Άρα λέτε, δεν είπε όμως, ποτέ, ρούλα, δεν είπε όμως ότι, ξέρετε, σκότωσε τα παιδιά. Εγώ σκότωσα τα παιδιά και το σκότωσα για αυτό το λόγο. Σε αυτή την περίπτωση εδώ, δεν ξέρουμε αν είναι κατηγορούμενοι, δεν ξέρουμε αν μέχρι τέλος θα δείξει αν είναι ένοχοι. Κύριε Καλιακμάνη, θεωρείτε ότι έχει χτίσει υπεράσπιση όμως, ήδη από πριν, ότι έχτιζε υπεράσπιση ουσιαστικά αυτή η γυναίκα. Αν είναι αυτή η δολοφόνος, σίγουρα έχει φτιάξει μια υπερασπιστική. Εδώ είδαμε. Η ουσία είναι ότι σε αυτή την περίπτωση εδώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, επειδή υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων, υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων. Δεν είναι, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν συνδετικοί κρίκοι.
Και άλλοι λέτε ότι μπορεί να συμμετείχαν, και άλλοι. Με οποιοδήποτε τρόπο ή μπορεί κάποιος να... Να κάλυπτε. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Αυτό που είπα ακριβώς. Να κάλυπτε, κύριε Καλιακμάνη. Επειδή υπάρχουν συνδετικοί κρίκοι... Όχι, γιατί κάτι σημαντικό τώρα. Επειδή υπάρχουν συνδετικοί κρίκοι, υπάρχει ένα σύνολο ανθρώπων, θα εξιχνιαστεί αυτό το έγκλημα... Εντελώς θα φανούν τα πάντα, και, αλλά θα φανεί και το κίνητρο. Κύριε Καλιακμάνη, εδώ είχαμε χθες. Θα ξέρουμε και ποιο είναι το κίνητρο. Μισό λεπτό, δώστε μου, κύριε Καλιακμάνη, να σας διευκολύνω. Χθες είχαμε εδώ έναν άνθρωπο που είναι ασφάλεια υψηλών προσώπων. Τι μας είπε ο άνθρωπος αυτός αποκλειστικά χθες? Ότι η Ρούλα του ζήτησε. Πρώτο, να κάνει κακό στο Μάνο επί της ουσίας. Δεύτερο, να την προστατεύει όταν βγαίνει έξω. Και τρίτον, να τη πούν πώς γίνονται οι ανακρίσεις στη Γαδά. Για να διευκολύνω τη σκέψη σας, το λέω αυτό. Ναι, όχι. Για τα, αν υπάρχουν να άλλοι, ξέρετε, άνθρωποι. Είναι όχι. Ξεκαθαρισμένη η σκέψη μου, αλλά ναι. Καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για να το ανοίξουμε πολύ. Το κίνητρο ποιο είναι, θεωρείτε? Για πέστε μας λίγο. Εντελώς παράλογο. Συγγνώμη, θα είναι κάτι εντελώς παράλογο. Δηλαδή. Εντάξει. Που μπορεί να σημαίνει ότι κάνω οτιδήποτε για να φέρω κοντά έναν άνθρωπο που έφυγε. Μιλάμε για το κίνητρο εκείνου που σκότωσε το τρίτο παιδί, και να δούμε αν είναι και δολοφονίες και ψυχιατρικό νόσο μπορεί να επικαλέσει. Για να είμαι ξεκάθαρος. Να πει ότι δεν ήταν ψυχικά υγιής. Και για κοιτάξτε το γεγονός ότι ο ανακριτής ζήτησε απευθείας τη δικογραφία, πολύ εκτάκτως τη δικογραφία, αν την πάρει στα χέρια του, ναι. Γιατί επενεύει μια ΜΚΟ που κατήγγειλε στον εισαγγελέα Πατρών ότι έχει τάσει αυτοκτονίας η κυρία Πισπυρίγκου και μήπως χρειάζεται εγκλεισμός και αυτά, απαντάει σε αυτό το ερώτημα. Απαντάει γιατί θα μπορούσε να έχει πάει και να μπλοκαριστεί η έρευνα και να είναι στο ψυχιατρίο ήδη. Θα επανέλθουμε στο θέμα γιατί περιμένει ο Υπουργός Ενέργειας. Θα επανέλθουμε, κύριε Καλιακμάνη, στο θέμα αυτό. Πάμε τώρα στην υπόθεση ξανά της μικρής Τζορτζίνας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κούτσι, τον ιατροδικαστή, και την κυρία Μαστοράκου, είναι η πρόεδρος του Δικού Συλλόγου Πατρών. Καλημέρα και στους δύο. Παραμένει καλημέρα ο κύριος Γλύκας και ο κύριος Καλιακμάνης μαζί μας, βεβαίως. Για να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κούτσι. Καλημέρα, κύριε ιατροδικαστά. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Μαστοράκου. Καλημέρα. Κύριε Κούτσι, εδώ έρχονται τα στοιχεία το ένα μετά το άλλο και αλλάζει συνεχώς αυτή η υπόθεση. Δηλαδή, βλέπουμε για την Τζορτζίνα τα αποτελέσματα και το τι ακριβώς υπάρχει. Υπάρχουν όμως και τα άλλα δύο παιδιά, κύριε Πρόεδρε. Εκείνο το θέμα. Και εδώ, εάν τελικά αποδειχθεί ότι είναι λάθος οι ιατροδικαστικές εκθέσεις των συναδέλφων σας, υπάρχει πρόβλημα, κύριε Κούτσι. Καταρχήν δεν μπορώ εγώ να είμαι αυτός που θα κρίνω συναδέλφους. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Δεύτερον... Όχι, το ερώτημα, η τοποθέτησή μου ήταν σαφής. Λέω, εάν υπάρχει και αποδειχθεί ότι και τα άλλα δύο παιδιά πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, τότε υπάρχει πρόβλημα, κύριε Κούτσι. Κάποιος εδώ ή δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του ή την έχει κάνει πλημελώς τη δουλειά του, κύριε Κούτσι. Λέω, εάν... Ναι. Αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό είναι θέμα που θα το αναλάβουν οι αρχές, οι αντίστοιχες αρχές, προφανώς. Ναι, ελάτε τώρα, για πάμε για την τι Τζορτζίνα. Θεωρείτε ότι έγινε με τα δύο παιδιά, με βάση τα όσα έχουν δει το φως δημοσιότητας? Από τη στιγμή που έχουμε το δεδομένο της κεταμίνης, έτσι όπως αυτή έχει διαπιστωθεί, θα πρέπει να γίνει η επαναξιολόγηση. Είναι κάτι που όσες φορές αυτές τις λιγοστές που έχω μιλήσει στα μέσα έχω επισημάνει ότι είναι ένα ιδιαίτερο περιστατικό, αφού μιλάμε για τρεις θανάτους παιδιών και βιβλιογραφικά είναι ιδιαίτερο περιστατικό, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μελετηθούν ταυτόχρονα οι φάκελοι και των τριών περιστατικών. Τώρα, εμείς αυτό που έχουμε την άκρη του νήματος από τη στιγμή που έχουμε βρει την κεταμίνη και στις συγκεκριμένες δοσολογίες και συνθήκες, δηλαδή δεν έχει γίνει χορήγηση από κάποιο γιατρό για θεραπευτικούς λόγους, μάλλον για λόγους αναισθησίας, ο μόνος λόγος που επιτρέπεται, αλλά και συγκεκριμένη δόση, μας επιτρέπει να μιλάμε ότι έχει γίνει μια δολοφονία. Με αυτό το δεδομένο πλέον, ακόμα πολύ περισσότερο, θα πρέπει να επανεξεταστούν και οι προηγούμενοι θάνατοι. Και ό,τι βρεθεί.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη κύριε Τροδικαστά, τον κύριο Γλύκα. Κύριε Γλύκα, θεωρείτε ότι αν προκύψει αυτό που λέει ο Νίκος προηγουμένως, ότι έλεγαν άλλα ιατροδικαστικές εκθέσεις από το πόρισμα το τελικό που θα έρθει τώρα για τα δύο όλα παιδιά, μπορεί να αναζητηθούν ακόμα και ποινικές ευθύνες ιατροδικαστών? Το σίγουρο είναι το εξής, ότι αν αποδοθούν ευθύνες σε κατηγορούμενοι ή σε κατηγορούμενους για τα άλλα δύο παιδιά, γιατί ακόμα δεν είναι βέβαιο, σίγουρα θα κληθούν να ερωτηθούν όλοι εκείνοι όσοι έχουν εμπλακεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό έχει να κάνει προφανώς με το γεγονός ότι διαπιστώθηκε φυσιολογικός θάνατος σε δύο παιδιά, όπου εδώ υπάρχουν μαρτυρίες, περιγράφουν ακόμα και για ενδείξεις για ασφυκτικό θάνατο, κύριε Κούτση. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα με τον ασφυκτικό θάνατο σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί. Μέχρι τώρα δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Έχουμε αυτά που έχουν διαρρεύσει. Είναι τελείως διαφορετικό να έχεις την πλήρη εικόνα, το πλήρη φάκελο, την άμεση πρόσβαση στα έγγραφα της δικογραφίας σε σχέση να παίρνω αποσπασματικά και να κάνω κρίσεις, το οποίο δεν είναι επιστημονικό. Εμείς βέβαια εδώ έχουμε δημοσιογραφική αδεία, περιγραφές πληροφοριών και δεύτερον έχουμε και ένα δεδομένο της αστυνομικής έρευνας, η οποία στην τρίτη περίπτωση ανέδειξε έτσι κάτι. Έτσι. Ναι, το οποίο είναι σημαντικό ισχύει δεδομένο και δείχνει το και ένα μοτίβο συμπεριφοράς εδώ. Ενδεχομένως. Ναι. Ήθελα να πω κάτι με το θέμα συμπεριφοράς. Μέχρι τώρα λαμβάναμε υπόψη μαρτυρίες της κατηγορουμένης ότι για το πώς συνέβαιναν τα περιστατικά των θανάτων και έδινε και μια συγκεκριμένη συμπτωματολογία. Εάν αποδειχθεί ότι δεν είναι απλά κατηγορουμένη και είναι και η δράστης, σημαίνει ότι οτιδήποτε έχει προσφέρει μέχρι τώρα στους γιατρούς θα πρέπει να ελεγχθεί για την αξιοπιστία. Δηλαδή δεν μπορώ να δέχομαι ότι μου περιγράφει ένα θάνατο και κάποια συμπτώματα ο δράστης, ότι αυτά θα είναι σωστά, αλλά ακριβώς το αντίθετο, παραπληρωνητικά. Άρα, κύριε Κούτση, μπορεί οι ιατροδικαστές να έπεσαν ακόμα και θύματα παραπληροφόρησης με πηγή πληροφορίας την κυρία Πισπυρίγκου? Να την άκουσαν υπόθεση και να κάνανε αυτό που τους, ουσιαστικά τους είπε. Μπορεί. Κοιτάξτε, ένας δράστης θέλει να παραπλανήσει. Δεν θέλει να οδηγεί στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Το θέμα είναι, είναι καινούριο στοιχείο είναι που μας δίνει ο κύριος ιατροδικαστής. Μισό λεπτό, κύριε Καλιακμάνη, θα έρθουμε σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Κούτσης και θα το συζητήσουμε, κύριε Καλιακμάνη, αυτό. Θέλω να πάμε στην κυρία Μαστοράκου ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Κύριε Μαστοράκου, τα ακούτε τώρα όλα αυτά. Και εδώ μας πιάνει όλους η ψυχή μας. Κυρία Μαστοράκου, εδώ σας μαθαίνω ότι σας έβριζε η οικογένειά σας. Γιατί βγαίνατε, κάνετε τοποθετήσεις, περιγράφατε πράγματα και καταστάσεις και έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει διάφορα. Ναι, πράγματι. Υπήρχε μια τηλεφωνική επικοινωνία της μαμάς μαζί μου. Τι σας η είπε? Η οποία ήταν ενοχλημένη για την συνολική τοποθέτησή μου στο θέμα, λέγοντας ότι δεν είμαι ο θεράπων γιατρός και δεν έχω θέση να τοποθετηθώ. Βέβαια, γιατί ως γιατρός δεν έχετε θέση να τοποθετηθείτε? Εδώ τοποθετούνται άλλοι κι άλλοι. Και ως θεσμικός παράγοντας. Δεν θα τοποθετηθεί πρόεδρος ενός ιατρικού συλλόγου? Ναι, της εξήγησα ότι είναι θεσμική υποχρέωση να απαντώ στα ερωτήματα της κοινωνίας και φυσικά να μην χαθεί η εμπιστοσύνη στους γιατρούς και στα νοσοκομεία. Έτσι. Κύριε Μαστοράκου, όμως, επειδή λέτε να μην χαθεί η εμπιστοσύνη στους γιατρούς, κάτι το οποίο θεωρώ εγώ προσωπικά μελανό σημείο είναι πώς ένα νοσοκομείο, αν επιτρέπετε να μου πείτε βάσει πρωτοκόλλου, να επιτρέπει σε μια γυναίκα που δεν είναι ούτε νοσηλεύτρια, ούτε γιατρός, να χορηγεί φάρμακα η ίδια στον ασθενή, στο παιδί της εν προκειμένου. Πώς γίνεται κάτι τέτοιο? Καταρχήν αποτελεί μια παράλογη απέτηση της ίδιας. Έτσι. Όμως υπάρχει μια πρακτική στα παιδιά που είναι αμαία, που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Συνήθως οι γιατροί και οι νοσηλευτές εκπαιδεύουν τους γονείς να μπορούν να αντιμετωπίσουν την καθημερινότητα στο σπίτι. Όμως, σε ένα νοσοκομείο δεν επιτρέπεται να αναλάβει ο γονέας την ευθύνη της αγωγής. Αυτό βέβαια μας δείχνει ότι είχε γνώσεις η ίδια. Για να μην είμαστε άδικοι όμως, έτσι. Να λέμε όλα τώρα, κυρία Μαστοράκου, είστε και γιατρός εσείς. Εδώ λέμε ότι εμπιστεύτηκαν τη μάνα
του παιδιού, που ήταν αμαία το παιδί, και δεύτερον, επειδή το έχουμε ζήσει όλοι, δύο ή ένας νοσηλευτής, 50 κρεβάτια ασθενών. Έτσι, για να τα λέμε κιόλα. Μην τους ρίχνουμε και το ανάθεμα στους ανθρώπους. Λες το μεγάλο θέμα και πρόσεξε, Παναγιώτη, θα σου πω κάτι. Εάν δεν εμπιστευτεί τη τον μάνα. Γονιό, δηλαδή είναι το παιδί σου, το παιδί μου. Τώρα λέμε κακώς. Που μάλιστα οι γιατροί στο παιδόν, για να είμαστε ακριβείς, έτσι είναι. Έτσι είναι. Μισό λεπτό, Ηρώ μου, να σου πω κάτι που έτσι. Είναι προϊόν ρεπορτάζ. Ναι. Οι γιατροί στο παιδόν της είπαν, κάνε από την γαστροστομία, κάνε την εσύ αφού έχεις εκπαιδευτεί για την αμαία το παιδί και το ξέρεις. Έτσι. Όταν όμως είδαν επεισόδιο, είπαν όχι εσύ, βέβαια. Εμείς. Στοπ τώρα. Έτσι όταν είναι. Το διαπίστωσε. Όχι, και καλά το καλά κάνεις και το ρώτησε. Καλά το επισημαίνει. Απλά λέμε ρε παιδί μου, τώρα είναι το παιδί σου. Σύμφωνοι. Δεν θα του... Αλλά τουλάχιστον αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι οι γιατροί και στο πανεπιστήμιο στο Ρίο είχαν. Εν πάση περιπτώσει, στο πανεπιστήμιο, στο νοσοκομείο του Ρίο, είχαν αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μόλις αντιληφθήκαν. Μόλις το... υποψίες. Δεν έπρεπε να κάνουν. Μόλις το αντιληφθήκαν, σταμάτησαν να δίνει αγωγή. Μα είχαν προκύψει ήδη όμως 9 επεισόδια σπασμών. Γι' αυτό διαρωτώ με, κυρία Μαστοράκου. Ελάτε, κυρία. Είχαν υποψίες, το έχετε πει κι εσείς. Ότι ήταν κάτι ύποπτη με τη μητέρα από πάρα πολύ νωρίς. Ελάτε. Πριν λοιπόν. Το παιδί πάθηκε το μεγάλο επεισόδιο που, με το οποίο κατέστη να παραπληγικό. Να απαντήσει, κυρία Μαστοράκου. Ναι, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι η μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Εκείνη τη διαδρομή τη Τζορτζίνα στα νοσοκομεία υπήρχε μια πασπασματική εικόνα, η οποία όμως οι γιατροί οφείλουν να αποδείξουν τις υποψίες του. Καταρχήν, εστιάστηκε προσοχή στο να αποκλειστούν παθολογικά αίτια. Το δεύτερο είναι να αποκλειστεί η γονιδιακή αιτία και μάλιστα έγιναν πάρα πολλές εξετάσεις. Σωστό. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προτάθηκε από τους γιατρούς της Πάτρας να μπει... Ήδη. Βηματοδότης, απεινοδοτής, για να θωρακίσει και να προστατεύσει το παιδί σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο. Και τέταρτο, προτάθηκε στη μάνα να έχει ψυχολογική βοήθεια, αλλά το ζευγάρι ήρθε και απάντησε αρνητικά και μάλιστα σωστό. Είπε στους γιατρούς να ασχοληθούν με το ιατρικό φάκελο και όχι και τίποτα παραπάνω. Κυρία Μαστοράκου, με αυτό θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σε 3-4 λεπτά θα επιστρέψουμε πάλι μαζί σας, κύριε Καλιακμάνη. Σας αφαιρέσαμε πριν το λόγο και συγγνώμη, θα μπούμε με εσάς αμέσως μετά. Και βεβαίως θα έχουμε όλα τα νέα στοιχεία. Θα είναι ο κύριος Μανιάτης βέβαια μαζί μας για την ενέργεια. Και θα δούμε και πάλι και τη συνέντευξη εδώ στον Αστέρα, στον Νίκο Τσελιμπουνιδάκη της μάνας, πώς ουσιαστικά, να το πω λαϊκά, την πέφτει στο Μάνο, στον άντρα της. Ελάτε. Νικόλα. Πάμε να γυρίσουμε στο θέμα μας, στο θέμα της μικρής Τζορτζίνας, κύριε Καλιακμάνη. Να δούμε πρώτα, Νίκο μου, να δούμε τι μας είπε η κυρία Πισπυρίγκου. Να δούμε. Αν έχουμε το απόσπασμα από την συνέντευξη που έδωσε εδώ στον Νίκο Τσιλιμπουνιδάκη. Και η Ρούλα Πισπυρίγκου και η αδερφή της. Πάμε να δούμε μαζί τα αποσπάσματα για να θυμηθούμε τι μας είπαν για να μας δώσουν τροφή. Θα κάνω τα πάντα για να δουν τι μάνα είχαν τα παιδιά. Και θα φέρω ό,τι τεχνική υπάρχει για να αποδείξω την αλήθεια. Και όχι σε μερικούς που κάνουν κροκοδίλια δάκρυα για να φανούν άγιοι. Δεν πιστεύω ότι το έχει κάνει και ο Μάντρος. Μέσα μου δεν το πιστεύω. Αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρη για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένας χαρακτήρας. Ολοπρόσαλος. Μήνυμα του Μάντρου. Έχω μετανιώσει ειλικρινά για το χτεσινό. Και ήταν πάνω στα νεύρα μου και όλα αυτά και το απαντάω εγώ. Άμα έχεις νεύρα να βαράγεις το κεφάλι σου στον τοίχο, να την πλακώνεις στο ξύλο. Συγγνώμη, χτύπαγε τη Ρούλα. Ναι, εγώ κάνω μια έρευνα για κάποια άλλα πράγματα σχετικά με το παιδί. Όπως για την ουσία και όλα αυτά, πώς βρέθηκε και τι μπορεί να έχει γίνει. Αποκλείς ότι τα έχει βάλει η Ρούλα, την κεταμίνη μέσα στο σώμα. Για να είμαι και ξεκάθαρη απέναντί σου, τη ρώτησα. Τη λέω, εάν υπάρχει παραμικρή πιθανότητα, μη με εκθέσεις, μη με καταστρέψεις και εμένα, πες το μου να σταματήσω να ψάχνω. Και μου είπε, ψάχνει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αποκλείεται δηλαδή να λέει ψέματα και σε σένα. Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω τη Ρούλα, δεν την έμαθα χτες τη Ρούλα. Όταν κοιτάς έναν άνθρωπο που τον ζεις 25 χρόνια κάθε μέρα, μέσα στα μάτια, και έναν άνθρωπο που είναι δυναμικός και τον βλέπεις και είναι σαν κουτάβι, και σου λέει βοήθησέ με, δεν έχω κάνει τίποτα, δεν τον αμφισβητείς. Πιστεύεις εσύ ότι έχει κάποια εμπλοκή στο θάνατο των παιδιών ο Μάνος? Αλήθεια τώρα. Όχι. Όχι. Ο Μάνος πιστεύει το ίδιο για τη Ρούλα? Έτσι μας έλεγε μέχρι χτες το βράδυ. Μάλιστα.
Μέχρι χθες το βράδυ όμως. Έτσι. Ήταν οι δύο αποκλειστικές συνεντεύξεις, οι οποίες θα συζητηθούν και θα δώσουν και τροφή στις αγγελικές αστυνομικές αρχές. Κύριε Καλιακμάνη, ένα λεπτό να μας πείτε τι θέλατε. Κοιτάξτε, ένα κύριος Γλύκας για να φύγουν. Αυτό που βλέπω προμηνύει τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτό που φαίνεται είναι η άρνηση καταρχήν και η σύγκρουση. Θα δούμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της απολογίας, που φαίνεται από ότι βλέπω εκεί από το. Θα πυροδοτήσει και αποκαλύψει αυτή η σύγκρουση, πιστεύετε? Από εκεί πέρα, σε αυτό που είπε ο κύριος ιατροδικαστής. Όταν ένας ιατροδικαστής εμπλέκεται και κάνει μια ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, δεν νομίζω ότι ακούει κάποιος. Παίρνει τα δεδομένα. Καταγράφει τα ευρήματα και την αιτία θανάτου. Είναι σημαντικό λοιπόν για την αστυνομία να έχει μια σαφή αιτία θανάτου. Αν η αιτία θανάτου γράφει απροσδιόριστος θάνατος. Για την αστυνομία είναι μια λαβή να ψάξει περισσότερο. Στα δύο πρώτα παιδιά λοιπόν έχουμε δύο δικογραφίες που κλείσαν. Γιατί έκλεισαν? Γιατί υπήρχε σαφή αιτία θανάτου, παθολογικά αίτια. Και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση. Η αστυνομία πήρε καταθέσεις, δεν υπήρχε κάτι που να οδηγεί σε άλλο δρόμο, μάλιστα, οπότε μάλιστα έκλεισαν δικογραφίες. Κύριε Γλυκά, τι πρέπει να κάνει? Συγγνώμη, πρέπει να το πω και αυτό, κύριε. Ολοκληρώστε όμως, κύριε Καλιακμάνη. Ναι, ναι. Έχουμε λοιπόν, τρέχει πέρα από την ανάκριση, τρέχει και μια προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία Πατρών, μάλιστα, ο εισαγγελέας Πατρών. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν υπάρχουν σαφές εντολές τι θα κάνουν οι Έλληνες αστυνομικοί, μάλιστα, του Ανθρωποτονιών. Οι εντολές ποιες είναι? Εκθέσεις από τους ιατροδικαστές που έχουν κάνει τις πραγματογνωμοσύνες και εκθέσεις των παθολογοανατόμων. Μάλιστα. Για να διευκρινιστούν οι αιτίες θανάτου και των πρώτων κύριε δύο παιδιών. Κύριε Γλύκα. Κύριε Γλύκα, τι πρέπει να κάνει ο πατέρας με δύο λόγια από εδώ και πέρα? Τέσσερις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις. Σύντομα. Επιγραμματικά. Θεωρώ ότι ο πατέρας πρέπει να, εφόσον είναι αθώος, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει τεκμήριο αθωότητας και στη σύζυγο, mm-hmm, και στην κυρία Πεσπυρίγκου, πρέπει να πάει να δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας. Έτσι. Αυτό είναι πολιτική αγωγή απέναντι στη γυναίκα του. Παλιά πολιτική αγωγή. Ένα είναι αυτό. Ως πατέρας των παιδιών. Δεύτερον, η οποιαδήποτε νόσος στα πλαίσια του συνδρόμου Μινχάουζεν, mm-hmm, μπορεί να καταγράφεται ως ψυχιατρική πάθηση, δεν ελαττώνει όμως τον καταλογισμό. Μάλιστα. Ο ένοχος, γιατί μιλάμε τότε, θα πρέπει να κριθεί ως ένοχος, δεν ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει και δεν έχει μειωμένο καταλογισμό. Μάλιστα. Τρίτον, για το κίνητρο. Το κίνητρο θα μπορούσε να είναι λόγοι ζηλοτυπίας ή κάποιος άλλος λόγος. Mm. Δηλαδή όσον αφορά την αφαίρεση. Η εκδίκηση. Εννοείται ζηλοτυπία, εκδίκηση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα μπορούσε να είναι αυτό. Εάν μιλάμε για ενοχή. Και τέταρτον, επειδή εγώ πάντα υπερασπίζομαι τους συναδέλφους μου, τους οποίους εκπροσωπώ, mm-hmm, δεν ξέρω αν με επιτυχία ή όχι, αλλά οι υπερασπιστές κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, το οποίο πρέπει να σεβόμαστε. Μάλιστα. Και υπάρχουν δικαιώματα και πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα στο παρελθόν έχουμε δει και ανατροπές. Κύριε Γλύκα, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλιακμάνη, την κυρία Μαστοράκου και τον αντιδικαστή μας, τον κύριο Κούτσι.